Hello guys, it's me, Nikki. Hello! Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εδώ είμαι η Γιώτα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για το σημερινό μας βίντεο. Σήμερα λοιπόν με μεγάλη μου χαρά θα δούμε, θα σας παρουσιάσω την καινούρια παλέτα της Nikki Tutorials σε συνεργασία με το Beauty Bay. Αυτό εδώ είναι το packaging. Όμως, είπα να μην κάνω ένα απλό κλασικό review, είπα να το κάνω λίγο πιο ωραίο και λίγο πιο πικάντικο. Αφενός, έχω ζητήσει σε κάποιο story μου να μου ζωγραφίσετε ένα look με αυτά τα χρώματα, οπότε θα κάνω ένα και ένα μάτι με ζωγραφιές δικές σας, εσείς δηλαδή μου ζωγραφίσετε το πώς θα βαφτώ σήμερα. Και αφετέρου θα χρησιμοποιήσω και κάποια ακόμα έτσι ψιλοκαινούργια καλλιτικά στην αγορά και κάποια παλιά που μου αρέσουν γενικότερα πάρα πολύ. Θα έχετε προσέξει σίγουρα αυτά εδώ πέρα. Ήταν η τελευταία μου λύση, το τελευταίο μου χαρτί. Αγόρασα και ψήρες. Βέβαια, ξαναλέω ότι ο ήχος, ο αντίλαλος εδώ πέρα, σας έχω ξαναπεί ότι έχω πάρει μικρόφωνα και μεγάλης αξίας. Είναι γιατί για κάποιον λόγο έχει πάρα πολύ αντίλαλο εδώ μέσα, παρόλο που υπάρχουν γενικότερα αντικείμενα τριγύρω. Οπότε, αν και ακόμα τώρα είναι κακός, συγχωρέστε με και λίγη υπομονή μέχρι Ιανουάριο που θα μετακομίσουμε και θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό στούντιο. Θα ξεκινήσω σήμερα αρχικά με μια στέκα. Πόσο καιρό έχεις να δεις στέκα σε αυτό το κανάλι. Ταρά! Θα ξεκινήσω λοιπόν και θα χρησιμοποιήσω μια κρέμα την οποία πήρα από το Beauty Bay. Είναι η Rose Gold Elixir 24K Moisturizing Gel Cream από Farsali. Farsali κάποτε υπήρχαν available στο Sephora, τώρα πια δεν υπάρχουν. Είχαν κάνει ανακοίνωση η Farah Dukai, η οποία είναι η ιδιοκτήτρια της εταιρείας και τα αποσύρανε για οικονομικούς λόγους γιατί δεν είχαν την άνεση να κάθονται να δημιουργούν τόσο πολύ στόκ. Είναι μια κρέμα η οποία είναι πάρα πολύ... Μυρίζει λεμόνι, πορτοκάλι, grapefruit γενικότερα. Μ' αρέσει αυτό. Είναι πάρα πολύ υδαρές, είναι σαν γέλι και έχει μέσα πολύ μικρά κομματάκια χρυσού. Ωραίο αυτό. Θα τη χρησιμοποιήσω σαν primer. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τα μάτια, θα αποκαλύψω σε λίγο πια από όλα αυτά τα looks τα οποία μου στείλατε. Έχω βάλει στο μάτι και λέω να κάνω σήμερα, είπα να κάνω ένα και ένα, ένα λίγο πιο φαντεζή, ένα λίγο πιο φορέσιμο στα δικά μας πάντα μάτια. Και αν πάει καλά αυτό, σίγουρα θα το ξανακάνουμε. Έλεγα όμως πρώτα να σας παρουσιάσω την παλέτα. Η παλέτα ήρθε μέσα σε αυτό εδώ το υπέροχο κουτί. Είναι μαύρη με γκλίτερ εφέ από έξω. Από πίσω έχει η Nikki η ίδια το προσωπικό της μήνυμα. Να πω ότι αυτή τη στιγμή στο Beauty Bay, από εκεί αρχικά την πήρα και είναι σε συνεργασία Nikki Tutorials με Beauty Bay η παλέτα. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει τίποτα σε υφή Beauty Bay παλέτας. Έχω μπει μέσα στο Beauty Bay, δεν βρίσκω την παλέτα ούτε καν στην αναζήτηση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει, είναι σαν να μην υπάρχει αυτό το προϊόν, σαν να έχει διαγραφεί. Αυτό όμως που σίγουρα ξέρω είναι ότι είχε πει ότι θα κυκλοφορήσουν κάποια συγκεκριμένα τεμάχια. Τα έχουν μοιράσει σε δύο κυκλοφορίες, θα γίνει δηλαδή, ή μάλλον σε τρεις, θα γίνει ένα pre-order, μετά θα γίνει το κανονικό το πρώτο order. Και μετά από 2-3 εβδομάδες θα ξανακάνουν restock για μια τελευταία φορά. Και μιας και θα εξαντληθεί αυτό, δεν θα ξαναβγούν ποτέ. Ελπίζω αυτή τη στιγμή που μιλάμε να προλαβαίνω το τρίτο και τελευταίο launch της. Γι' αυτό θέλω να κάνω και το review για να το δείτε. Ξαναλέω ότι δεν έχω δοκιμάσει τίποτα σε προϊόν Beauty Bay αυτή τη στιγμή ποτέ. Είναι η πρώτη παλέτα με φόρμουλα και υφές Beauty Bay. Ξαναλέω ότι έρχεται σε αυτό εδώ το κουτάκι. Από πίσω έχει ένα προσωπικό μήνυμα το οποίο δεν θα σας το διαβάσω τώρα. Καλό είναι να την αγοράσετε. Έχει πάρα πολύ bubble wrap μέσα για να μην πάθει τίποτα η παλέτα. Βέβαια, το έχω ξαναδεί εγώ το έργο και παρόλα αυτά μου έχουν έρθει σπασμένες παλέτες παρόλο τον bubble wrap. Μέσα έχει ένα χαρτάκι το οποίο αυτό χαρτάκι σας εξηγεί ποια σκιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ανάλογο tool ή ακόμα και με το δάχτυλό σας. Και πάμε τώρα στην ίδια την παλέτα. Είναι σοκαριστική αρχικά, μ' αρέσει πάρα πολύ και το packaging. Ουσιαστικά έχει πει ότι είναι η σκοτεινή πλευρά του εαυτού της, τα σώψυχα και τα απόκρυφά της και η φωτεινή πλευρά του εαυτού της. Σοκάρομαι που έχει απ' έξω τον Παρθενώνα. Παρθενώνας είναι στα δικά μου τα μάτια, ο Παρθενώνας δεν είναι. Και γενικότερα ρε παιδί μου, από τα δεξιά δείχνει το ευχάριστο της ζωής της και από τα αριστερά δείχνει τους φόβους της, τα βιώματά της, τα αρνητικά γενικότερα. Έχει πει η ίδια όμως ότι η παλέτα από μέσα δεν έχει χωριστεί και χρωματικά με την ίδια έτσι αντίληψη.
Μέσα απλά είναι η παλέτα που την αντιπροσωπεύει. Βάζω από κάτω και το δικό της βίντεο στο οποίο μιλάει για την παλέτα. Δεν έχει κάνει tutorial σε αυτό το βίντεο. Είναι έτσι από μέσα, έρχεται με το προστατευτικό και έχει καθρέφτη και στις δύο πλευρές. Λοιπόν, αυτό που σίγουρα διακρίνω εγώ με την πρώτη ματιά είναι ότι δεν έχει κάποια μαύρη ολόμαυρη απόχρωση μέσα και επίσης δεν έχει κάποια πολύ σκούρα καφέ η οποία θα μπορούσε έτσι να αντικαταστήσει το ολόμαυρο. Αλλά πιστεύω ότι παρόλα αυτά κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Είναι μια παλέτα η οποία μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Θέλω να βουτήξω τα χέρια μου στη μεταλλιζέ αποχρώσεις. Είναι σαν να μου φωνάζουν το όνομά μου. Δεν θα κάνω όμως το κεφαλιού μου σήμερα, τα είπαμε άλλωστε, οπότε πάμε να δούμε ποια look έχω διαλέξει. Την παλέτα εγώ την αγόρασα 30 ευρώ και ελπίζω πραγματικά να γίνει και ένα τρίτο lounge και σε περίπτωση που σας αρέσει αυτό το review να την αγοράσετε και να την αποκτήσετε. Πάμε τώρα στο ίδιο το review. Χάρηκα πάρα πολύ για όλες αυτές τις ιδέες που μου στείλατε, χάρηκα πάρα πολύ που συμμετείχατε σε αυτό το project που κάνω. Και πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Εν τω μεταξύ, έχω κάνει τα screenshot, αλλά δεν θυμάμαι τα ονόματα, γιατί κάποιοι δεν ήμουν σίγουροι για το αν θέλουν να φανούν τα ονόματά τους. Οπότε τα έκανα χωρίς να βλέπω ποια μου έχει στείλει τι. Μία κοπέλα λοιπόν, πάρα πολύ εφευρετή. Είμαι ό,τι φοκούς. Το έχω πει εγώ αυτό το background, θέλω να μου κλέψει τη λάμψη. Μια κοπέλα λοιπόν πάρα πολύ εφευρετική μου έστειλε δύο look τα οποία έτσι σοκαρίστηκα και ένα από αυτά τα δύο εν τω μεταξύ. Τα διάλεξα, τι περίμενες. Ένα ήταν αυτό, το οποίο είναι Butterfly in Spo και το άλλο, το οποίο και διάλεξα, είναι αυτό εδώ το παγωτό με τα σύννεφα. Να σου πω ότι δεν έχω ξαναζωγραφίσει σύννεφα στη ζωή μου ποτέ. Ούτε έχω δει κάποιο tutorial πώς γίνεται. Και πάμε τώρα και στο δεύτερο μάτι, πάω να κάνω κάτι όχι τόσο πολύ φορέσιμο και κάτι λίγο πιο έτσι φορέσιμο πάντα στα δικά μου μάτια. Εδώ δεν θα σου πω ψέματα ότι είναι πάρα πολλά τα screenshot που έχω κάνει και τα μακιγιάζ που μου αρέσαν και έλεγα να συνδυάσω όσο περισσότερες αποχρώσεις γίνεται. Μου άρεσε πάρα πολύ το look αυτό εδώ που μου έστειλε μία κοπέλα. Μου άρεσε πάρα πολύ και το look αυτό που μου έστειλε μία κοπέλα. Και είμαι ανάμεσα σε αυτά τα δύο σαν δεύτερο eye look. Πάμε να κάνουμε prime το ένα μας το μάτι για αρχή. Θα ξεκινήσω μάλλον από το φορέσιμο. Γιατί για το άλλο μάτι θα ήθελα να κάνω το foundation μου πρώτα και επανέρχομαι αμέσως. Θα κάνω prime το μάτι μου με τη P. Louise το Base Pro στην απόχρωση shade νούμερο 2 Rumor και επανέρχομαι. Λοιπόν, έκανα και τα φρύδια μου off camera και χρησιμοποίησα της Anastasia Beverly Hills το Deep Brow Pomade. Αποφάσισα να κάνω το eye look αυτής εδώ της κοπέλας. Οπότε θα το έχω κατά όλη τη διάρκεια μπροστά μου. Πάμε επιτέλους να ανοίξουμε και να χρησιμοποιήσουμε την παλέτα αυτή. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Την ανοίγω και έτσι όπως βλέπω σε πρώτη φάση το eye look αυτό, θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση Blend and Snap που είναι αυτή εδώ πέρα. Και αυτό θα το κάνω με ένα chic πινέλο το νούμερο 11. Δεν έχει πολύ kickback όσο βουτάω το πινέλο μου μέσα. Αυτή εδώ είναι η χρωστική που βάφει κατευθείαν τις τρίχες. Και όπως το βλέπω το look, παίρνω μία ποσότητα. Wow! Και με τα μποναριστές κινήσεις μέχρι εδώ, γιατί εδώ μετά ξεκινάει ένα άλλο χρώμα. Θα πάρω ένα δεύτερο πινελάκι, παίρνω ένα ζωήβα 231 και τώρα θα πάρω την απόχρωση, νομίζω ότι έχει βάλει την απόχρωση slasher που είναι αυτή εδώ και τώρα θα πάρω την συγκεκριμένη απόχρωση και θα την τοποθετήσω εδώ στο εξωτερικό του ματιού. Μέχρι τώρα φαίνεται τέλεια, δεν βλέπω να κάνει κάποια κενά, κάποια μπαλώματα ακόμα και ευελπιστούμε δηλαδή να μην κάνει. Λοιπόν, το κρατάω εκεί, παίρνω ξανά το προηγούμενο πινέλο και τώρα θα ξαναπάρω την απόχρωση Blend and Snap την Rose και τώρα θα κάνω λίγο blend γύρω γύρω από την σκιά που μόλις έβαλα, την Slasher. Θα πάρω ένα λίγο πιο μικρό και fluffy πινελάκι.
Παίρνω ένα Scott Burns και παίρνω πάλι το ρο στην απόχρωση Blend and Snap και τώρα θα προσπαθήσω να κάνω λίγο blend εδώ αυτό το σημείο. Είναι το νούμερο 20 πινέλο. Και προσπαθώ να κάνω λίγο blend και το ροζ μου. Λοιπόν, έκανα ένα mini τύπου cut crease εδώ μπροστά, καθάρισα ουσιαστικά λίγο το σημείο μου και τώρα θα πάρω την απόχρωση Vla, που είναι αυτό εδώ το υπέροχο κίτρινο, το οποίο ευτυχώς και μου έχει συμπεριλάβει η κοπέλα στο eye look και θα το βάλω εκεί που μου δείχνει. Παίρνω ξανά λίγο το mauve και κάνω εδώ blend τη μετάβαση. Τώρα, στην φωτογραφία έχει εδώ ένα εσωτερικό άσπρο, το οποίο θα χρησιμοποιήσω κάτι μεταλλιζέ και μετά έχει και το τυρκουάζ και το μπλε. Θα κάνω πρώτα το σκούρο το μπλε. Παίρνω ένα πινέλο ζωήβα 230 και το σκούρο το μπλε είναι η απόχρωση Amsterdam. Τοποθετώ πρώτα τα μποναριστά και μετά με άλλο ένα πινελάκι παίρνω την απόχρωση Plot Twist που είναι το, μάλλον όχι, δεν μου έχει δείξει αυτό, μου δείχνει το Ew που είναι αυτό εδώ το πρασινοπό. Θα τα κάνω λίγο blend σε λίγο, απλά θέλω να κάνω όλες τις τοποθετήσεις μου τώρα. Πάμε στην απόχρωση Ivy και εδώ μας λέει ότι και με δάχτυλο και με πινέλο. Θα δοκιμάσουμε ένα πινέλο από την Morphe, την πρώτη σειρά, το οποίο είναι συνθετικό και θα πάρω αυτή την υπέροχη γυαλιστερή απόχρωση Ivy. Νομίζω θα δοκιμάσω το δάχτυλο. Αλληλούια! Φόρεσα στο μάτι μου λίγη Too Faced Damn Girl μασκάρα και τώρα θα βάλω απλά λίγο για να μας κάνει την μαύρη γραμμή για τη βλεφαρίδα μου. Σύριζα λίγο eyeliner, απειροελάχιστο. Θα φορέσω τη βλεφαρίδα μου σελήνη. Συγκεκριμένη βλεφαρίδα που του φόρεσα να μην είναι 100% αυτό που είχα φανταστεί για το συγκεκριμένο eye look, η αλήθεια είναι, αλλά δεν πειράζει καθόλου. Πάμε τώρα και στο δεύτερο eye look, το οποίο είναι πιο δύσκολο και πολύ πιο περίπλοκο, το οποίο μπορεί και να μετανιώσω που αποφάσισα να κάνω. Για το eye look αυτό θα χρησιμοποιήσω πάλι την βάση από P. Louise και επανέρχομαι να δούμε πώς θα κάνουμε το κάτω μέρος με το χωνάκι. Έχω βάλει την P. Louise τώρα στα σημεία που πιστεύω ότι έπρεπε να την βάλω και πάμε πάλι στην απόχρωση. Έχω τώρα την εντύπωση ότι εδώ χρησιμοποιούν την απόχρωση Ew για ακόμη μια φορά αυτό το πράσινο. Θα το βάλω κατά όλο το μήκος του κινητού βλεφάρου και μετά απλά θα μπλεντάρω λίγο από πάνω για να φαίνεται λίγο πιο μπλενταριστή η σκία. Με ένα MAC πινέλο flat, είναι το 239. Ταμπονάρω αυτό το Ew. Παίρνω ένα Fluffy M506 από Morphe και ξαναπαίρνω το Ew. Απλά τώρα για να κάνω blend, γύρω-γύρω από το σημείο που έκανα την τοποθέτηση. Να σκεφτούμε ότι δεν έχει σεταριστεί καθόλου η βάση της P. Louise, οπότε είναι λίγο δύσκολο στην αρχή. Θα πάρω τώρα το πινέλο το 11 από Chic Cosmetics, την ροζ απόχρωση Blend and Snap πάλι και θα βάψω το κάτω βλέφαρο μου, όπως ακριβώς το δείχνει εδώ το τέλειο χωνάκι με το παγωτό. Δεν μπορώ, έχω κλάψει με αυτό το ίντσπο. Τώρα πάμε να φτιάξουμε το χωνάκι και για να φτιάξουμε το χωνάκι δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποιες αποχρώσεις έχει χρησιμοποιήσει. Εμένα πιο πολύ για χωνάκι μου κάνει η απόχρωση αυτή εδώ πέρα, η Basic, έλα εδώ, Basic Truth και μετά θα πάρω την απόχρωση 5AM που είναι αυτή εδώ πέρα
και θα δημιουργήσω τα του χωνακιού. Αυτό έτσι μου βγάζει το όλο feeling. Οπότε πάμε και να το κάνουμε. Θα πάρω ένα πινέλο τύπου Anatomia G2 και παίρνω το Basic Truth. Όχι. Δύσκολα, γιατί δεν διαγράφει. Θα πάρω την απόχρωση Μίλα. Πού είναι αυτή εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να κατεβάσω λίγο κάτι. Πρέπει να βάλω λίγο foundation, πρέπει κάτι να κάνω. Επανέρχομαι αμέσως. Επανήλθα έχοντας βάλει λίγο foundation και για το foundation θα σας μιλήσω σε λίγο, γιατί είμαι και λίγο σοκαλισμένη. Είμαι και λίγο σοκαρισμένη με αυτό που αντίκρισα μόλις. Αλλά πάμε λίγο να συνεχίσουμε να φτιάξουμε αυτό το χωνάκι με την απόχρωση Μίλα. Δεν έχω βάλει κάποια βάση τύπου να το κάνω πρώτα με κάποιο μολύβι επίτηδες, γιατί θέλω να δω πώς γράφει η σκιά από μόνη της. Μετά όμως θα βάλω έτσι κάποια μολύβια από πάνω να μην φαίνεται τόσο πολύ όσο γίνεται σαν παιδική ζωγραφιά, αλλά να φαίνεται πιο πολύ σαν χωνάκι όντως. Απλά τώρα προς το παρόν θέλω να δω πώς λειτουργούν οι σκιές. Το make-up που έβαλα, το foundation, το σέταρα κιόλας με λίγη πούδρα, καθώς είναι τελείως dewy. Μου άρεσε το πώς έγραψε. Θα πάρω τώρα ένα πινελάκι flat, θα πάρω αυτό που χρησιμοποίησα της Αναστάζια πριν για τα φρύδια μου και θα πάρω την απόχρωση 5AM, που είναι αυτή εδώ, και πρώτα θα κάνω το γύρω-γύρω του χωνακιού και μετά το εσωτερικό. Δεν ήμουν και το αστέρι της ζωγραφικής, να τα λέμε και αυτά. Κοιτάω το μόνο το και σκιάζομαι λίγο. Λοιπόν, ξεκάθαρα δεν είχα τάσεις στο να γίνω Πικάσο, ούτε καν στο να ζωγραφίζω καλά με την κόρη μου μαζί, από σπιτάκια μέχρι λουλουδάκια μέχρι δέντρα, αλλά που θα πάει θα το εξασκήσω. Βλέπεις, έκανα και εργοτέχνης εδώ πέρα, χύνεται το παγωτό από το χωνάκι. Είπα να βάλω τη νότα μου, πάμε τώρα να κάνουμε αυτό που έδειξε το κορίτσι. Τρία σύννεφα μαζί με αστεράκια. Τα σύννεφα θα τα ζωγραφίσω, τα αστεράκια ωστόσο λέω να τα κολλήσω Gio Trevelli Glitter. Πάμε να κάνουμε τα σύννεφα, ούτε κάτι τέτοιο έχω κάνει μέχρι τώρα. Ξαναλέω, ούτε έχω δει όμως και κάποιο tutorial. Φαντάζομαι το πώς θα τα κάνουμε. Κάπου είχα βγάλει την λευκή βάση P. Louise, είναι το 0. Είναι τελείως λευκό, θα το βάλω στο πίσω χέρος. Εγκεφαλικό. Στο πίσω μέρος του χεριού μου. Θα πάρω ένα πολύ μικρό πινελάκι Anatomia TAF 2 είναι αυτό και θα δημιουργήσω τώρα τρία σύννεφα. Ω Θεέ μου, φοβάμαι. Λοιπόν, έχω πάρει αυτό το πινέλο γιατί έχει και το σχήμα. Δεν πρέπει να είναι τέλεια, άλλωστε κανείς δεν είναι τέλειος. Και έκλεισα το μάτι μου και... Και πόσο έξυπνο να το κάνω πάνω στο άνοιγμα, πόσο. Μόνο συνεφάκι το λες αυτό, αλλά τέλος πάντων. Οκ. Ανοιγόκλεισα τα μάτια μου και έγινε κουράδι. Νομίζω ότι δεν έχω πάρα πολύ χώρο στο μάτι μου για να κάνω πολλά συνεφάκια. Θα... Αρκεστώ στα δύο και θα σώσω κάπως αυτό το ένα που χάλασε. Θέλω να μου πείτε τώρα με το χέρι στην καρδιά πόσοι πιστεύετε ότι μοιάζουν με συννεφάκια αυτά που ζωγράφισα. Θεέ μου. Λοιπόν, θα τα αφήσω κάπως να στεγνώσουν και μετά θα του κάνω και special effect τύπου βάθος και τέτοια. Αλλά μέχρι να στεγνώσουν και πρέπει να κρατάω τα μάτια μου ανοιχτά. Πάμε. Τι ελληνικά είναι αυτά σήμερα, Παναγιά μου. Πάμε να βρούμε μερικά αστεράκια να κολλήσω, όπως μου έχει βγάλει η κούκλα. Αλλά πρώτα πρέπει να φέρω glitter glue. Ούτε αυτό δεν μπορείς να κάνεις σωστά. Παίρνω λίγο Gio Trevelli glitter glue και θα πάρω το νούμερο 27 glitter, το οποίο έχει διάφορα έτσι μικροαστεράκια μέσα. Το Gio Trevelli glitter glue το τοποθετώ στο πίσω μέρος του χεριού μου. Μια μικρή έτσι ποσότητα με τον Tofu Applicator και μετά θα πάρω ένα πινελάκι, θα πάρω μάλλον αυτό που χρησιμοποίησα, μάλλον όχι για να μην θαμπώσει, θα πάρω ένα άλλο πινελάκι, ένα πλαστικοποιημένο chic
48 TAF, τοποθετώ έτσι μία μικρή ποσότητα στο πινέλο και στο σημείο που θα ήθελα να κολλήσω το αστεράκι και θα πάρω ένα αστεράκι απευθείας και θα το βάλω πάνω. Ωραία. Θα κάνω και το ίδιο. Και okay, να ξέρεις ότι αυτό το αγαπώ. Θα πάμε να δώσουμε απειρολάχιστο βάθος κάτω από το σύννεφο. Θα πάρω την απόχρωση ίου και απλά εδώ τώρα θα κάνω αυτό. Και παιδιά, νομίζω ότι κάτι έχω κάνει σήμερα. Εσείς τι λέτε? Πάμε να βάλουμε μπόλικη μάσκαρα. Θα βάλω από Too Faced την Damn Girl. Πάμε να κάνουμε τη βάση και απλά τώρα θα πάρω ένα μαντιλάκι και θα αφαιρέσω το foundation το οποίο έχω σετάρει, γιατί θέλω να δώσω σε αυτό το foundation την στιγμή του. Ξέρω ότι είμαστε εδώ για την παλέτα, αλλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο foundation εκ πρώτης όψεως πρέπει να έχει τη στιγμή του. Πάμε να χαρίσουμε στιγμές αρμονίας, λάμψης και... Βασικά, μετά από αυτό δεν πρέπει να χαρίσουμε τίποτα άλλο σε αυτό το πρόσωπο. Αλλά να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τη στιγμή στο foundation αυτό και δεν πιστεύω ότι το λέω με τέτοιο ενθουσιασμό. Λόγος γίνεται για το Wet n Wild Photo Focus Dewy Luminous Foundation, το οποίο πήρα από το Beauty Bay. Είμαι σίγουρη ότι όλο και κάποιος θα το πουλάει στην Ελλάδα, όμως θα το ψάξω. Είδα να σας βάλω εγώ απλά το link που πήρα. Είναι η απόχρωση Soft Beige και το έχω πάνω στη μύτη μου αυτή τη στιγμή. Δεν μυρίζει τόσο έντονα σοβάς όσο μύριζε το foundation που είχαν πρωτοβγάλει το Photo Focus, το απλό, με τον οποίο είχε γίνει ο κακός χαμός. Τώρα απλώνω λίγο παραπάνω ποσότητα από ό,τι μάλλον πρέπει, αλλά ναι. Είναι το τι βγάζει η σπάτουλα. Αρχικά μόνο το ότι είναι ολόσωστη η απόχρωση είναι γεγονός το οποίο πρέπει να μας σοκάρει. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στα χρονικά του καναλιού αυτού. Είναι super duper wow το τελείωμα του foundation. Πραγματικά δεν πιστεύω που το λέω, αλλά μου βγάζει τόση υγεία, τόσο ωραία λάμψη, μαζί με κάλυψη. Πραγματικά έχω σοκαριστεί. Αν έχει και έτσι μια decent διάρκεια, είμαστε εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ, μυρίζομαι αγαπημένο νέο foundation. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, concealer από αυτή την πλευρά ούτε καν, που άλλωστε. Και από την άλλη πλευρά θα πάρω το Bare Minerals, είναι το Bare Essentials Bare Skin Complete Coverage Serum Concealer και θα βάλω απειροελάχιστα εδώ, ίσα ίσα, είναι η απόχρωση Light, ένα από τα αγαπημένα μου έτσι καθημερινά concealer. Θα σετάρω όλο μου το πρόσωπο με απειροελάχιστο Light Plus Mineralize Skin Finish από MAC και θα το κάνω και λίγο μίξι με το No Filter Setting Powder από Colourpop, που είναι η Translucent απόχρωση. Δεν θέλω να βάλω πάρα πολύ πούδρα, δεν θέλω να κλέψω δηλαδή αυτή την λάμψη τελείως. Όχι ότι θα πάω και κάπου έτσι, αλλά σίγουρα δεν θα το ξεβάψω ακόμα. Θα πάω δηλαδή σίγουρα σπίτι έτσι, γιατί θέλω να δω, έστω και αυτές τις λίγες ώρες που θα είμαι στο σπίτι, πώς θα κρατήσει το foundation. Εννοείται πρώτο πράγμα αύριο θα το πάρω σπίτι μου από σήμερα και θα το τεντώσω λίγο να δω ρε παιδί μου διάρκεια. Θα το δοκιμάσω εννοείται πριβέ και με έτσι κάποιο λίγο πιο mattifying primer, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό το φαρσάλιτο moisturizing προϊόν που φόρεσα πριν δεν ξέρω τι υπόσχεται και κάνει, σίγουρα δεν κάνει mattify. Λοιπόν, και τώρα με ένα fluffy πινέλο το οποίο είναι από Sephora και είναι το Featherweight Blending, το 93 από την Pro σειρά, σετάρω τα σημεία που σίγουρα, μα σίγουρα όμως, βγάζουν λιπαρότητα. Τέλεια, δείτε πόσο ωραίο ακόμα και το ραφινίδισμα έχει το foundation αυτό. Ήθελα να σας δείξω και κάποια έτσι καινούρια υγρά ρούζ, αλλά τώρα δεν έχει νόημα στην παρούσα φάση, δεν το ξέχασα, το παρέλειψα συνειδητά. Πάμε να βάλουμε ένα καινούριο αγαπημένο bronzer δικό μου. Είναι το Airbrush Bronzer Matte Bronzing Finish από Charlotte Tilbury. Και παίρνω ένα πινέλο από Real Techniques το 412. Mm-hmm.
Παίρνω το Patrick Ta She's That Girl Rouge, το οποίο είναι ένα προϊόν που συνδυάζει και κρεμώδη υφή μέσα, αλλά και powdery, και εννοείται θα πάρω μόνο την πουδρένια την πλευρά. Έχω μπροστά μου κάποια highlighter και είναι από μια συλλογή με την οποία έγινε πάταγος που την έχω στην κατοχή μου πάρα πολύ καιρό και δυστυχώς δεν έχω προλάβει ακόμα να την επεξεργαστώ. Είναι μια συλλογή που κάνανε team up η Essence με την Catrice και βγάλανε την ανάλογη συλλογή Εγκαστός και θα πάρω αυτή τη στιγμή το Highlighting and Bronzing Palette από Essence Shine like a Sea Star και θα χρησιμοποιήσω τις δύο εδώ ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις για να δώσω λίγο λάμψη, ρε παιδί μου, στα πιο ψηλά σημεία του προσώπου μου. Και παίρνω ένα πινέλο μόρφη ε30. Από εδώ τώρα δεν έχει νόημα. Oh my god, τι έγινε εδώ, παιδιά. Ένα σοκ με διαπέρασε. Περίμενε ειλικρινά ότι μπορεί να έχω σκεφτεί κάποιο κραγιόν. Δεν το σκέφτηκα, αλλά μόλις έφαγα μία φλασιά. Έχω ένα κραγιόν το οποίο είναι πάρα πολύ πρόσφατο στη συλλογή μου και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ γιατί το είδα off camera, θα ήθελα να σας το δείξω και εσάς. Είναι από μία συνάδελφό μου και ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσει να βοηθάω, μάλλον να το πω αλλιώς, να υποστηρίζω συναδέλφους μου που κάνουν κάποιες επιχειρηματικές πράξεις στον χώρο αυτόν. Και μιλάω για την Anita Brand και μιλάω για τα καινούργια κραγιόν της, τα Nude. Το οποίο όμως αυτό είναι λίγο πιο ροζ και ταιριάζει φαντάζομαι πάρα πολύ ωραία στο όλο look. Πρώτα θα βάλω όμως ένα lip liner από Wycon και είναι το Intensely Pencil στην απόχρωση 03 Vintage Pink. Και εδώ τώρα η απόχρωση στα Anita Brand είναι το Cotton Candy. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το έτοιμο look. Αρχικά θέλω πάρα πολύ να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για ακόμη μια φορά στους συνδρομητές μου που συμμετείχαν σε αυτό εδώ το βίντεο. Θα προσπαθήσω να βρω και την κοπέλα που ζωγράφισε, μου έδωσε το inspo για αυτό εδώ το τέλειο παγωτό. Ελπίζω να το έκανα όπως το φαντάστηκες. Έβαλα και λίγο την προσωπική μου νότα μέσα. Πάμε τώρα όμως να μιλήσουμε για τα προϊόντα που σας έδειξα και κυρίως εννοείται για τούτη την παλέτα. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι μια παλέτα που πρέπει να έχεις. Θα σου πω, αν είσαι fan της Nikki Tutorials, πιστεύω ότι είναι μια παλέτα που πρέπει να έχεις. Η Nikki Tutorials είναι η αγαπημένη μου YouTuber στον πλανήτη αυτό. Έχω αρκετές και αρκετούς YouTubers τους οποίους αγαπώ, ειδικά του ξένου YouTube. Είναι μια κοπέλα της οποίας θα δω όλα τα βίντεο μου, φτιάχνει τη διάθεση, την αγαπώ πάρα πολύ και την ακολουθώ πιστά. Την ακολουθούσα ακόμα και με την παλέτα που έβγαλε με την Too Faced, η οποία δεν πήγε και τόσο καλά και ήταν μια σκέτη αποτυχία, αλλά δεν θα εστιάσουμε σε αυτό το δράμα παιδιές αυτής της παλέτας, οπότε θα την ακολουθούσα παντού. Τώρα, πάμε στην ίδια την παλέτα. Να μιλήσουμε για το packaging. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το packaging, πιστεύω ότι είναι τελείως διαφορετικό. Πάμε παρακάτω. Να μιλήσουμε για το αν με βολεύει η όλη φάση εδώ με τους δύο καθρέφτες. Κοιτάξτε, για tutorial σίγουρα δεν με βολεύει, αλλά να πούμε ότι η μία πλευρά των καθρεφτών είναι μεγεθυντικός καθρέφτης και η άλλη είναι κανονικός καθρέφτης. Για κάποιο ταξίδι είναι πάρα πολύ βολικό. Δεν ξέρω όμως αν σε όλα αυτά τα ταξίδια που πηγαίνω θα μου ήταν επαρκής μια παλέτα που έχει τόσα πολλά χρώματα και τόσα λίγα neutral shades. Δηλαδή είναι μια παλέτα την οποία σίγουρα θα πρέπει να την συνδυάσω με κάτι ακόμα. Αν ήταν μια καλή παλέτα, από αυτές τις λίγες αποχρώσεις που χρησιμοποίησα, μπορώ με βεβαιότητα να σου πω ότι μου έχει αρέσει πολύ. Ακόμα και η απόχρωση Slasher, κάτι έχω πάθει. Slasher, την οποία την φοβήθηκα στην αρχή με το που την τοποθέτησα, αποδείχθηκε πολύ, πολύ καλή. Μου αρέσει σαν παλέτα, πιστεύω ότι πρέπει να την έχεις, αν βγάλουμε την Nikki Tutorials από το παιχνίδι. Κοίταξε να δεις, πιστεύω ότι όχι απαραίτητα, έχει πολλά ωραία χρώματα, κατά κύριο λόγο έχει πολλά ωραία χρώματα. Αν δεν είναι ο τύπος σου το τόσο πολύ χρώμα, μάλλον δεν θα πρέπει να την έχεις. Έχει πολύ ωραία μεταλλιζέ και shimmer μέσα βέβαια, τα οποία μπορείς να συνδυάσεις με μια ακόμη παλέτα. Και γενικότερα λειτουργεί πάρα πολύ ωραία. Σίγουρα θα σας βάλω εδώ ένα poll, θέλω να μου πείτε και κάτω στα σχόλια αν θέλετε να δείτε και άλλα tutorial με την παλέτα της Nikki Tutorials και του Beauty Bay. Ελπίζω και οι υπόλοιπες υφές των παλετών Beauty Bay να είναι σαν αυτήν εδώ την παλέτα. Αν κάποιος την έχει δοκιμάσει, όχι τη συγκεκριμένη, εννοώ παλέτες Beauty Bay, του brand Beauty Bay, να μου πει, να μου δώσει τα φώτα του, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίες οι σκιές και η υφή τους και το όλο τους το concept, μου άρεσε πάρα πολύ.
Εγώ θα σου πω αν σου άρεσε, ρε παιδί μου, αν σου αρέσουν αυτά τα χρώματα και γενικότερα το ύφος αυτό των χρωμάτων, γιατί στην αρχή με το που την ανοίγεις χάνεσαι λίγο. Μετά όμως πίστεψέ με, δεν είναι από αυτές τις τελείως χαοτικές. Όσο την κοιτάς, βρίσκεις πάρα πολλά look να ταιριάξεις με όλα αυτά τα χρώματα. Και πιστέψτε με, όσο την καλοκοιτάς, καταλαβαίνεις ότι όλες αυτές οι αποχρώσεις κάπως συνδυάζονται μεταξύ τους. Οπότε σίγουρα θα την ξαναχρησιμοποιήσω και ναι, έμεινα ευχαριστημένη. Πιστεύω ότι τα 30 ευρώ άξιζαν και παράξιζαν. Πάμε στο δεύτερο hit της ημέρας, εκ πρώτης όψεως πάντα μιλάω, και είναι της Wet n Wild Photo Focus Foundation, το Dewy. Είναι τόσο οικονομικό και νομίζω ότι το πρόσωπό μου λάμπει υγεία, φωνάζει και τσιρίζει υγεία. Θα το κρατήσω όσο μπορώ σήμερα και σίγουρα, σίγουρα θα το φορέσω off camera και σε κάποια stories τα οποία εσείς λογικά θα βλέπετε και σε κάποια post. Για να δούμε πώς θα πάει και θα σας δώσω μια τελική άποψη σε κάποιο επόμενο βίντεο ή γενικότερα, παιδί μου, θα το πω και σε κάποιο story. Πάντως, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το προϊόν. Δεν νομίζω να έχω κάτι έτσι τελείως καινούριο άλλο που είδαμε σήμερα. Α, τα highlighter από Essence μου άρεσαν πάρα πολύ. Είναι super beaming, αλλά η Essence μας έχει συνηθίσει και super beaming highlighter. Και ναι, έφτασε επιτέλους αυτό το βίντεο σε ένα τέλος. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη με το όλο το τελείωμα. Ταιριάζει πάρα πολύ και με το background μου. Θέλω να μου πείτε και για τον ήχο, αν και έχω την αίσθηση ότι είναι πατάτα για ακόμη μια φορά και ότι τελικά φταίει ο ήχος και ο χώρος και δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για την όλη φάση. Συγγνώμη που κοιτάω συνέχεια εκεί πάνω που είναι το καινούργιο μου monitor, απλά νιώθω συνέχεια ότι είμαι out of focus. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια αν σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο ή όλη η ιδέα και η παλέτα, αν σας ενδιαφέρει να την αγοράσετε, αν την έχετε ήδη και τι eye look θα θέλατε και αν θα θέλατε να δείτε επόμενο eye look με την παλέτα αυτήν. Αφήστε και γενικότερα σχόλια από κάτω να μου πείτε με την θεματολογία και όλα αυτά αν σας αρέσει και ο τρόπος που έκανα το review σήμερα. Μην ξεχάσετε όσοι είστε καινούργοι, καλώς ήρθατε, να κάνετε subscribe στο κανάλι αυτό, να πατήσετε και το καμπανάκι να σας έχω ειδοποιήσει όταν ανεβάζω κάθε Τρίτη και κάθε Παρασκευή κάτι καινούριο. Και ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Πάτε και μια βόλτα στο Instagram και τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο. Σας αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Μουα!